αυτές οι καρέκλες είναι δύο καρέκλες οι οποίες λειτουργούν με μπαταρία. Έχουν ερπίστριες, οι οποίες σημαίνει ότι δεν σηκώνεται η καρέκλα στον αέρα. Την κρατάνε για σώστες από πάνω και από κάτω, δύο, βοηθώντας χωρίς βέβαια να τη σηκώνουν. Και ανεβαίνει με την μπαταρία μόνη στα σκαλιά. Αυτό τι σημαίνει? Ασφάλεια για τον πολίτη, διότι όπως και να γίνει, όταν σηκώνεται η καρέκλα στον αέρα μαζί με τα ασθενή, υπάρχουν, μπορεί να συμβούν οτιδήποτε, δεν μπορεί να συμβεί. Δεύτερον, αποφυγή βάρους για τους διασώστες, και με βάση τη σύνταξη τώρα στα 67 έχουμε ανθρώπους μέχρι και 62 χρονών να δουλεύουν στα αυτοκίνητα, και υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά τους τελευταίους μήνες και στο ΕΚΑΒ Κρήτης αλλά και σε όλη την Ελλάδα, με προβλήματα με σποδηγική στήλη, με τενοντίτιδες, με δικονδυλίτιδες. Αυτό σημαίνει ότι την παράταση ζωής εισαγωγικά του διασώστη και τον σε καλύτερη κατάσταση, τέλος πάντων, για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Δηλαδή, τοποθετείτε στην αρχή της σκάλας, μιλήσατε για μπαταρία και ερπίστρια. Από τη στιγμή που την κρατάνε για λόγους ασφαλείας, θέλετε να πείτε, ή για να νιώθει καλά ο πολίτης ή διασώστες, σιγά σιγά ανεβαίνει μια σκάλα. Αυτό ήταν ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, και ειδικά σε χώρους και σε σπίτια όπου ο χώρος του κλιμακοστασίου είναι τόσο μικρός που πραγματικά χωράει με ένα άνθρωπο και είναι κυκλικός, γιατί εκεί και η καρέκλα η άλλη αλλά και το φορείο δεν μπορούν να περάσουν με ευκολία. Σίγουρα, σίγουρα, και είναι και η μορφολογία. Γενικά το Ηράκλειο σαν πόλη είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι δεν υπάρχουν μεγάλες πολυκατοικίες μας σαν ΣΕΡ. Όπως καταλαβαίνετε, περισσότερα περιστατικά είναι διόρροφα, τριόρροφα, έχουν σκάλες και δεν έχουν. Και αυτό καθιστά πολύ δύσκολο το έργο μας. Συν τα χρόνια περιστατικά που έχουν πάρα πολλά χρόνια, νεφροπαθείς κλπ. Που είναι καθημερινή βάση μεταφορά τους, όπως καταλαβαίνετε, επιβαρύνεται πάρα πολύ το προσωπικό. Mm-hmm. Αυτή η κίνηση έγινε από το σωματείο. Είναι ένα κόστος περίπου 6.500 ευρώ για τις δύο καρέκλες, δωρεά στην υπηρεσία. Περίπου ένα χρόνο ήταν επιμονή μας για να τις φέρουμε από την Κίνα, ήρθαν αυτές οι καρέκλες, διότι σε ευρωπαϊκού τύπου πάμε περίπου στα 6.000 η καρέκλα εδώ. Δοκιμαστικά τις έχουμε τώρα. Προσπαθούμε, μέχρι τώρα τα βήματα είναι πάρα πολύ καλά. Και οι πολίτες είναι, γιατί κάνουμε και μια ρωτάμε τους πολίτες, είναι πάρα πολύ ασφαλείς και νιώθουν πάρα πολύ βολικά αυτές τις καρέκλες. Ελπίζουμε. Πόσο καιρό τις δουλεύετε δοκιμαστικά? Είναι περίπου τρεις εβδομάδες τώρα. Τρεις εβδομάδες. Αλλά είναι τα αποτελέσματα πάρα πολύ καλά από ό,τι φαίνεται. Και ο σκοπός μας φυσικά είναι να αυξήσουμε το στόλο αυτό, να εξυγχρονίσουμε το ΕΚΑΒ. Δεν πρέπει να μένουμε πίσω. Όταν λέτε, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά τώρα μου έρχονται συνεχώς σκέψεις στο μυαλό. Έκανα τις πρώτες αναφορές. Εσείς πάτε λίγο παρακάτω, επιβεβαιώνετε πράγματα. Είπα ότι χάρη στη δική σας την υπομονή και την επιμονή, καταφέρατε να έχετε αυτές τις δύο καρέκλες. Είπατε εσείς ότι είναι δωρεά του σωματείου προς την υπηρεσία, προς τους πολίτες, και ότι παλεύατε γι' αυτό 1,5 με ένα κοντά χρόνο, μπορεί να είναι και παραπάνω. Θέλετε να μας πείτε δηλαδή πώς τα καταφέρατε και συγκεντρώθηκε αυτό το ποσό? Είναι μέσα από συνδρομές του σωματείου. Μετά δεν είναι από δωρεές αυτά τα λεφτά, είναι από συνδρομές του σωματείου αποκλειστικά, δηλαδή από τους εργαζόμενους είναι αυτά τα λεφτά. Σκοπός μας είναι να απευθυνθούμε και σε άλλους φορείς και γενικά και στην υπηρεσία, μήπως να μας βοηθήσουν να κάνουμε κάτι καλύτερο, ας πούμε να αυξήσουμε το στόλο αυτών. Διότι όλα ξεκίνησαν από τις αναρτικές, από τις άδειες που είχαν άνθρωποι επιβαρυνθεί, και έπρεπε να βρούμε μια λύση ώστε να μειώσουμε και να παρατείνουμε τη ζωή των διασωστών στον δρόμο. Διότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα και με τις προσλήψεις που είναι πάρα πολύ δύσκολες, καταλαβαίνετε ότι κάθε μέρα που περνάει λιγοστεύουμε, και αυτό θα δημιουργήσει στο μέλλον ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τι είναι αυτό που λέτε, πώς το λέτε, να παρατείνουμε τη ζωή των διασωστών στον δρόμο? Ακριβώς, όπως τα ακούτε είναι. Όπως τα ακούτε, πρέπει να βρούμε πράγματα, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας πιο εύκολη συσσαγωγικά, και των πολιτών και τη δικιά μας, ώστε να παρατείνεται η ζωή των διασωστών στον δρόμο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, το οποίο είναι διαχρονικό πρόβλημα και το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει λυθεί ακόμα. Είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν φανταστείτε, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στα 50, στα 55 και λόγω προβλήματων υγείας που έχουν προκύψει από τη δουλειά.
δεν μπορούν να προσφέρουν έξω. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα ποσοστό 5, 10, 15% να το πω λαϊκά παρακαρισμένο εισαγωγικά πάντα στην άκρη και για τους ανθρώπους τους ίδιους και για την υπηρεσία την ίδια δεν είναι σωστό. Mm-hmm. Λοιπόν, λέτε λοιπόν εσείς ότι προσπαθήσατε ένα χρόνο μέσα από αυτές τις συνδρομές προς το σωματείο έτσι ώστε να εξασφαλιστούν αυτά τα χρήματα. Να φανταστώ εγώ από την άλλη ότι όποιος σας ακούει αυτή την ώρα και ενδιαφέρεται να βοηθήσει λίγο παραπάνω, ότι μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, ναι, έτσι δεν είναι? Ναι, εννοείται. Αυτό. Μακάρι. Κάτι, οτιδήποτε τέτοια, οτιδήποτε μπορεί να εξοξενήσουμε και να διευκολύνουμε και τη ζωή μας και των πολιτών, είναι ευπρόσδεκτο στο ΕΚΑΒ και σε εμάς. Αυτό, δηλαδή και από μαρτυρίες των πολιτών και νεφροπαθών που καθημερινά δηλαδή είναι ενθουσιασμένοι. Είναι, και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία, δύναμη να συνεχίζουμε και σε άλλα πράγματα να εξοξενήσουμε το ΕΚΑΒ. Και να... γιατί πάντα ήμασταν πρωτοπόροι στο ΕΚΑΒ Κρήτης και δεν πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε. Και από ό,τι ξέρω είμαστε οι μόνοι αυτή τη στιγμή που έχουμε αυτές τις καρέκλες τέτοιου τύπου. Είναι βέβαια και το κοστολόγιο που μπορεί και άλλοι να θέλουν να το κάνουν, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο όπως καταλαβαίνετε, διότι τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Πιστεύω τώρα αυτό που έχει γίνει, που... γιατί ήταν όλη η διαδικασία να έρθουν από τόσο μακριά οι καρέκλες, τώρα πλέον που έχουμε μάθει πώς γίνεται, είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο θα είναι, ώστε αν χρειαστούμε κάτι παραπάνω να το έχουμε πολύ γρήγορα. Να σας πω κάτι, θα το πω όπως το σκέφτομαι. Το γεγονός ότι υπάρχουν χρήματα μέσα σε ένα σωματείο, υπάρχουν συνδρομές και όλα αυτά τα χρήματα πάνε για αυτό το σκοπό, να βοηθήσουν και εσάς, να βοηθήσουν και τους συμπολίτες, και δεν καταναλώνονται αλόγιστα από τη μία και από την άλλη πλευρά για τρέλες, αλλά δίνονται για τον ίδιο τον πολίτη. Νομίζω ότι και σας τιμά και αυτούς που σας ακούν αυτή την ώρα και μπορούν και θέλουν να βοηθήσουν, νομίζω ότι τους πάτε ένα βήμα παρακάτω για να τους πείτε ότι ακόμα και το ένα ευρώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αξιοποιείται προς όφελο όλων μας. Έτσι δεν είναι? Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Έτσι είναι. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε και οι εποχές είναι δύσκολες. Αλλά προσπαθούμε για το καλύτερο. Μάλιστα. Για εκείνους οι οποίοι θα αναρωτηθούν σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείτε αυτές τις καρέκλες, φαντάζομαι σε όλα τα περιστατικά που εσείς κρίνετε ότι είναι δύσκολα για την μετακίνηση ενός ασθενούς, έτσι. Κοιτάξτε, τώρα οι καρέκλες χρησιμοποιούνται περισσότερο στα χρόνια περιστατικά. Δηλαδή, σε ανθρώπους που καθημερινά έχουν προβλήματα ορθοπαιδικά, είναι ανθρώποι που δεν μπορούν αναπνευστικά, οι οποίοι δεν μπορούν να περπατήσουν καρδιολογικά. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι στα χρόνια περιστατικά που είναι και τα περισσότερα βάρη, να σας το πω έτσι εισαγωγικά, αλλά χρειάζονται και τα επίγοντα επίσης το ίδιο, χρειάζονται και οι τομείς στην περιφέρεια το ίδιο, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Τι να πούμε, προσπαθούμε για το καλύτερο και ευελπιστούμε ότι και η υπηρεσία θα βελτιωθεί και τοπικοί φορείς θα βελτιωθούν. Mm-hmm. Έτσι, θέλουν πραγματικά να το δουν να δουλεύει έξω, να το δούμε κι εμείς, να δούμε το κοστολόγιο, τη συντήρηση, όλα αυτά είναι ένα θέμα το οποίο καθημερινά το βλέπουμε και προσπαθούμε, σας είπα, και άλλα σε άλλες τομείς, όπως εξοπλισμός με μόνιτερ των ασθενοφόρων αυτή τη στιγμή που δεν έχει, να εξοικονίσουμε όσο περισσότερο τη δουλειά μας. Αυτό είναι και για μας καλό και για τους πολίτες καλό.